Θα καλέσω τον κύριο Ραζή, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης. Θα μας αναλύσει το θέμα «Η ανακύκλωση των πλαστικών συσκευασιών στην Ελλάδα, το παρόν και το μέλλον». Παρακαλώ, κύριε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να είμαι χρήσιμος και σε αυτή την παρουσίαση σε εσάς που θα έχετε την υπομονή να μας ακούσετε, να με ακούσετε. Αντικείμενό μας είναι λοιπόν τα απόβλητα συσκευασίας και είναι ουσιαστικά ο συλλογικός φορέας της βιομηχανίας και του εμπορίου που προσπαθεί να εκπληρώσει τη νομική υποχρέωση των εταιριών που βάζουν συσκευασίες στην αγορά να μεριμνήσουν για την ανακύκλωση των συσκευασιών τους. Αυτό λειτουργούμε σε ένα νομικό πλαίσιο που είναι γνωστό στη χώρα μας και είναι και σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης, που ουσιαστικά είναι μια δραστηριότητα εκπλήρωσης νομικής και όχι επιχειρηματικής και γι' αυτό δεν έχει και κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Στην εταιρεία ανακύκλωση, και αυτό είναι κάτι που είναι μια πρωτοτυπία πανευρωπαϊκή, συμμετέχουν και οι Δήμοι, είναι μέτοχοι και οι Δήμοι, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, μια και η σημαντικότερη δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη δικτύου για τα νοικοκυριά, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μαζέψουμε και να ανακυκλώσουμε τις συσκευασίες από τα νοικοκυριά και βεβαίως στο νομικό πλαίσιο στη χώρα μας, όπως γνωρίζετε, τα δημοτικά απόβλητα, αναφέρει ότι τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας και γενικότερα τα δημοτικά απόβλητα είναι υποχρέωση και δικαίωμα, θα έλεγα, να τα διαχειριστούν οι Δήμοι. Οι μεγάλες δραστηριότητες της εταιρείας ανακύκλωσης, μάλλον τρεις μεγάλες κατηγορίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει η εταιρεία ανακύκλωσης. Το πρώτο είναι τα γνωστά, πολύ γνωστό μέθοδος, η πολύ γνωστή μέθοδος των μπλεκάδων, που στοχεύει κυρίως στα νοικοκυριά όλης της χώρας και σε καταπεριοχές και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τις αποφάσεις των Δήμων παίρνει και άλλες μορφές, με περισσότερα ρεύματα. Στην περίπτωση του γυαλιού έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο κοδόνων που στοχεύει κυρίως στα καταστήματα όπου καταναλώνονται τα προϊόντα στο γυαλί, που είναι κυρίως αυτό που λέμε εστιατόρια, ξενοδοχεία, ταβέρνες κλπ. Και υπάρχει και μια δραστηριότητα που έχει σχέση με την, θα έλεγα, καταγραφή και πιστοποίηση, καθώς επίσης και τη δημιουργία κινήτρου για την συλλογή και την ανακύκλωση συσκευασιών από αυτό. Τα μη δημοτικά απόβλητα, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε βιομηχανικά εμπορικά απόβλητα συσκευασίας. Πάμε όμως στα αποτελέσματα. Έχουμε περίπου 2.300 συμβεβλημένες επιχειρήσεις, από τις οποίες προέρχονται βέβαια σύμφωνα με τον δημοκατάλογο που έχει αποφασίσει η πολιτεία τα έσοδά μας. Είναι η πηγή χρηματοδότησης. Και ας κρατήσουμε τον αριθμό που βλέπετε στο τέλος, ειδικά για τα πλαστικά, 98.000 τόνοι περίπου έχουν συμβληθεί με την εταιρεία ανακύκλωσης, άρα αυτά είναι τα απόβλητα συσκευασίας για τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να επιτύχουμε στόχους. Τα τελευταία 15 χρόνια της δράσης της εταιρείας ανακύκλωσης έχει αναπτυχθεί ένα μεγάλο δίκτυο συλλογής και υποδομής για την διαλογή των υλικών σε όλη τη χώρα. Έχουμε λοιπόν 35 κέντρα διαλογής σε όλη τη χώρα, κάποια είναι ιδιωτικά τα περισσότερα, κάποια στην αρχή κατασκεύαση εταιρεία ανακύκλωσης και κάποια άλλα δημοτικά. Δεν έχει μεγάλη σημασία. Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα του 2017. Περίπου ίδια εικόνα είναι και του 2018. Ίσως έχουμε μια μικρή αύξηση, όχι όμως σημαντική. Καλύπτουμε λοιπόν το 95% του πληθυσμού. Υπάρχουν περίπου 170.000 μπλεκάδι σε όλη την χώρα. Περίπου οι κόδωνες αυτή τη στιγμή είναι γύρω σε 9.500, μέσα στο 2018 αναπτύχθηκαν. Εξυπηρετούν περίπου 20.000 επιχειρήσεις του κλάδου που είπα πριν. Αυτοκίνητα που έχουμε δώσει στους Δήμους, τα κέντρα διαλογής. Η εταιρεία ανακύκλωσης βέβαια είναι ένα επιτελικό όργανο, 40 άνθρωποι είμαστε εκεί, αλλά η όλη δραστηριότητα, συλλογή και διαλογή, δίνει περίπου 2.300 θέσεις εργασίας. Βλέπετε τους αριθμούς, ποσότητες, είναι τα δημοτικά απόβλητα συσκευασίας, 251.000 τόνους. Είναι το σύνολο που περιέχει και το χαρτί εντύπων, γιατί στον μπλε κάδο βεβαίως οι κάτοικοι βάζουν και χαρτί εντύπων, το οποίο και ανακυκλώνουμε. Και το σύνολο των δραστηριοτήτων είναι περίπου 576.000 τόνους υλικών συσκευασίας, από τις οποίες περίπου μισό εκατομμύριο είναι τα απόβλητα συσκευασίας που έχουν ανακυκλωθεί. Αυτά μέχρι σήμερα έχουν χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα της εταιρείας ανακύκλωσης, που είναι περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εδώ βλέπετε και μια φωτογραφία από τα δέματα
που είναι το πλαστικό φιλμ, η ψακούλα ουσιαστικά, που, μεταφοράς που, για την οποία ακούσαμε πριν και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, έτσι όπως βγαίνει μετά τη διαλογή και είναι ένα δέμα για να διατεθεί στην βιομηχανία ανακύκλωσης. Τι έχουμε καταφέρει? Το διάγραμμα αυτό δείχνει την επίτευξη των στόχων ως προς την νομική υποχρέωση της εταιρείας ανακύκλωσης. Το πρόβλημα είναι το γυαλί στην ουσία στη χώρα μας και όχι τα πλαστικά. Όπως βλέπετε, στα πλαστικά η υποχρέωση έχει υπερκαλυφθεί. Θα δούμε συνέχεια, ανακυκλώνονται περίπου 73.000 τόνοι αποβλήτων συσκευασίας που υπερκαλύπτουν την νομική υποχρέωση της εταιρείας ανακύκλωσης. Και μια και δεν ακούστηκε από, δεν ξέρω αν θα ακουστεί αργότερα από εκπροσώπους της πολιτείας, βεβαίως η πολιτεία, ο ΕΟΑΝ, βγάζει τα αποτελέσματα για τη χώρα, αλλά θα μπορούσα να πω ότι εξ όσων γνωρίζουμε η χώρα πρέπει να βρίσκεται κάπου στο 38-39% ανακύκλωση ως προς τα πλαστικά απόβλητα συσκευασίας. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι από όσο ήξερα, αν και ο ΕΟΑΝ είναι εδώ, θα μπορούσε να πει περισσότερα πράγματα. Συνεπώς, ανακύκλωση πλαστικών γίνεται και στη χώρα μας και γενικότερα το πλαστικό ανακυκλώνεται. Το ποιο είναι το κόστος, με ποια μέθοδο και πώς μπορεί να βελτιωθεί είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά αυτό που πρέπει να, εσείς το ξέρετε καλύτερα, αλλά και αυτό που πρέπει να βγει και προς τα έξω και προς τον κόσμο και τουλάχιστον όσο μας αφορά το επικοινωνούμε, είναι ότι δεν είναι ένα υλικό εχθρικό προς την ανακύκλωση. Κάθε υλικό έχει τα προβλήματά του στην ανακύκλωση, αλλά μπορεί και κάλλιστα να ανακυκλωθεί. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τα αποτελέσματα σε κάποιες κατηγορίες υλικών. 73.000 τόνοι λοιπόν ανακυκλώθηκαν πλαστική συσκευασία. Μόνο αυτό είναι το αντικείμενο, είπαμε, της εταιρείας ανακύκλωση. Ανακυκλώθηκε το 2017. Φέτος προβλέπουμε ότι θα έχουμε ένα 5% αύξηση. Η εικόνα που βλέπετε είναι από τα δέματα, το τελικό προϊόν της ανάκτησης, των κέντρων διαλογής. Είναι κυρίως μπουκάλια HDPE. Από αυτά τα υλικά περίπου κάτι παραπάνω από το μισό προχώρησαν και η επανεπεξεργασία τους έγινε εντός της χώρας. Το υπόλοιπο βέβαια, όπως και πολύ με μεγάλο ποσοστό από όλη την Ευρώπη, έφυγε προς το εξωτερικό. Και εδώ άλλη μια εικόνα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι μπουκάλια PET, έτσι όπως είναι έτοιμα να διοχετευθούν στους επεξεργαστές των υλικών. Παρέλειψα, είναι καμιά τριανταριά επεξεργαστές, δηλαδή συνεργάτες έμεσα ή άμεσα της εταιρείας ανακύκλωσης που είναι εδώ στην Ελλάδα και παραλαμβάνουν αυτά τα υλικά τα οποία βγαίνουν από τα κέντρα διαλογής για να προχωρήσουν παραπέρα στην επεξεργασία τους. Λοιπόν, ποιο είναι τα προβλήματα των τελευταίων, θα έλεγα, 1,5 χρόνου? Είναι η περίφημη πολιτική της Κίνας, που καταρχάς για περιβαλλοντικούς λόγους, αλλά μπορεί να γίνει μεγάλη ζήτηση και για ποιο άλλο λόγο, υπήρξε μια πολύ μεγάλη, ουσιαστικά υιοθέτησε προδιαγραφές εισαγωγής των προσανακύκλωση υλικών, των ανακτημένων υλικών, που είναι εξαιρετικά δύσκολες να επιτευχθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δυτική ακτή των ΗΠΑ θάβει υλικά που προηγουμένως ανακυκλώνονταν. Βλέπετε το μπλε στην αριστερή μεριά του διαγράμματος είναι οι εισαγωγές που γινόντουσαν αυτών των υλικών στην Κίνα πριν και πώς το πρώτο δίμηνο του 2017 είναι η στήλη δεξιά και αυτό που δεν φαίνεται είναι το πρώτο δίμηνο του 2018 οι εισαγωγές λοιπόν αυτού του υλικού στην Κίνα. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πανευρωπαϊκά και παγκόσμια μια νέα εικόνα και μια προσπάθεια να δούμε πού αυτά τα υλικά θα μπορούν να πάνε για επεξεργασία. Και κυρίως θα έλεγα το πρόβλημα, όπως θα το δούμε τώρα και στις τιμές και την εξέλιξη των τιμών, είναι στο φιλμ. Και σε εκείνο το φιλμ το οποίο, το λεγόμενο έγχρωμο, δηλαδή που είναι τυπωμένο ή έχει χρωματισμούς διάφορους. Βλέπετε λοιπόν ότι οι τιμές, η εξέλιξη των τιμών στα δύο υλικά που φλερτάρουν με αρνητικές τιμές ή έχουν αρνητικές τιμές είναι το φιλμ. Δεν ισχύει αυτό για τα μπουκάλια του HDPE. Αυτή είναι η αγορά των δευτερογενών υλικών, έτσι. Και δεν ισχύει κάτι τέτοιο και για τα φιάλες PET που φαίνεται ότι υπάρχει στην Ευρώπη αρκετή δυναμικότητα μονάδων για να μπορούν να τα επεξεργαστούν και γι' αυτό ουσιαστικά η απορρόφηση και άρα και οι τιμές δεν υπέστησαν μεγάλο μείωση ή τέλος πάντων δεν υπήρξε καμιά διαφορά. Αντιστρόφως, το πρόβλημα εντοπίζεται στο φιλμ.
Τι αναμένουμε ότι θα γίνει? Θα αυξηθεί η δυναμικότητα επεξεργασίας μέσα στην Ευρώπη. Ελπίζουμε, και κάποιες πληροφορίες που έχουμε είναι και στην χώρα μας. Υπάρχουν επενδύσεις που γίνονται και στα Βαλκάνια. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα να δούμε τα μέτρα που είδατε πριν, που έλαβε ο Ιωάννη, η πολιτεία, πώς ακριβώς έχουν αποτυπωθεί στο ανακτημένο υλικό των κέντρων διαλογής. Θα χρειαστεί μια διαφορά, χρονική διαφορά φάσης, για να δούμε τι τελικά, ποιες είναι, θα είναι οι επιπτώσεις. Προφανώς θα μειωθεί η σακούλα μεταφοράς και άρα το προς ανακύκλωση υλικό. Υποχρεωθήκαμε και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ουσιαστικά να αυξήσουμε το τίμημα προς τα κέντρα διαλογής και να ενισχύσουμε την δυνατότητα, την οικονομική τους λειτουργία, γιατί οι τιμές δημιούργησαν μεγάλο πρόβλημα. Όπως επίσης, ειδικά για το φιλμ, βρεθήκαμε στην ανάγκη να χρηματοδοτήσουμε την αξιοποίησή του και να καλύψουμε αυτές τις αρνητικές τιμές που είδατε πριν. Γενικότερα, η στρατηγική στην Ευρώπη, που θα πούμε δύο λόγια συνέχεια, ακούσατε βέβαια μια πολύ καλή παρουσία του πρώτου ομιλητή, την οποία θα μπορούσα να συνυπογράψω. Θεωρώ ότι τα αργά ή γρήγορα τα κόστη για την ανακύκλωση και όλη αυτή την αλυσίδα μάλλον θα αυξηθούν, και πιθανότατα θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο και για το πλαστικό. Ποια είναι τα πράγματα τα οποία προσανατολιζόμαστε και αφορούν κατά ένα μέρος και την εταιρεία ανακύκλωση και τους συνεργάτες, και κατά ένα άλλο μέρος και τις αρμόδιες αρχές? Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πώς δημιουργούμε ειδικά προγράμματα, με την αναλογία που είχαμε κάνει τις δραστηριότητες του γυαλιού, για να ενισχύσουμε τη συλλογή των πλαστικών φιαλών. Όπως ακούσατε πριν, η στρατηγική, η πρόταση οδηγίας μάλλον για το Single Use Plastics στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, θα έλεγα, τρομοκρατική. Επομένως, πρέπει να δούμε από τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, αν και εκείνο το περίφημο 90% συλλογή και ανακύκλωση, δεν μπορώ να φανταστώ πόσο εύκολα μπορεί να γίνει ή αν μπορεί να γίνει. Βεβαίως, πρέπει να δούμε πώς βελτιώνουμε την ποιότητα, γιατί έχουμε μια, όπως είδατε, για αυτή την περίοδο κρίσης, και η περίοδο κρίσης ακριβώς είναι ένας τρόπος να σπρώξει ακόμα περισσότερο τη βελτίωση και την ποιότητα των υλικών. Άλλωστε, αυτό θα ήταν μόνιμη μέρημνά μας. Εδώ έχουμε και ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά την ομίγυρη, αλλά επειδή η συλλογή, άρα και η εξυπηρέτηση του δικτύου συλλογής, είναι στα χέρια των Δήμων, υπάρχει ένα ειδικό πρόβλημα που πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα. Δεν είναι τόσο εύκολο, και αν δεν ασχοληθείς και με αυτόν τον κρίκο της αλυσίδας, μετά στο κέντρο διαλογής, αν έρθει ένα υλικό το οποίο δεν είναι καλό, δεν είναι και πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις. Προφανώς, επικοινωνία, ίσως με ειδική στόχευση στα πλαστικά, στην πλαστικά απόβλητα συσκευασίας, έτσι ώστε να ενισχύσουμε και την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών. Όχι μόνο. Θα δούμε και θα συζητήσουμε και με τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα, πώς μπορούμε να, τις συσκευασίες πλαστικών, πώς μπορούμε να πετύχουμε μια τέτοια ποιότητα, και να δούμε αν μπορούμε να βοηθήσουμε στην χρήση ανακυκλωμένου υλικού στο τελικό προϊόν. Ακούσατε και πριν για το eco-design, τον επανασχεδιασμό των πλαστικών συσκευασιών. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσο και ποιες συσκευασίες, σε ποιο βαθμό, τέλος πάντων, σχεδιάζονται στην χώρα μας, αλλά η περίφημη αυτή, το περίφημο παράδειγμα που ακούστηκε και μάλλον που συζητήσαμε πριν με κάποιον κύριο, και δηλαδή η χρήση πολλών υλικών σε μία συσκευασία, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για την ανακύκλωση. Το ξέρετε καλύτερα από εμάς. Υπάρχουν τεχνικοί περιορισμοί, αλλά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τη ζωή όλων, και προς μια μεριά της αλυσίδας και προς την άλλη, ώστε να πετύχουμε τις στόχους ή να προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε τους στόχους οποίους έρχονται. Εδώ να πούμε και κάτι που αφορά, και είναι πολύ σημαντικό, που αφορά βεβαίως την πολιτεία, τις αρχές. Δεν μπορούμε να πάμε πολύ παραπάνω αν εξακολουθούμε να ανεχόμαστε, και μιλάω από πλευράς των αρχών, τους free riders, δηλαδή τους τζαμπατζίδες, δηλαδή τις συσκευασίες εκείνες οι οποίες δεν έχουν εφαρμόσει τον νόμο, και εννοώ δεν έχουν συμμετάσχει καθόλου στη χρηματοδότηση της υποχρέωσης όλων μας, των σύνομων επιχειρήσεων, που είναι η ανακύκλωση. Αυτό θα πρέπει, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε, να βρούμε παραπάνω πόρους για να κάνουμε περισσότερο τη δουλειά μας, πρέπει να ενεργοποιηθεί πάρα αυτά και με αποτελέσματα η δημόσια διοίκηση.
Δύο λόγια και τελειώνω για την περίφημη ιστορία του littering, το οποίο μεταφράστηκε, μεταφράζεται στα ελληνικά πρόληψη δημιουργίας απορριμμάτων, αν και δεν νομίζω ότι είναι αυτό ακριβώς. Η γνώμη μου είναι ότι εδώ πρόκειται για ένα πρόβλημα συμπεριφοράς του καταναλωτή. Και βέβαια, επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι μάλλον είναι δύσκολο να εκπαιδεύσουμε τον καταναλωτή, ο οποίος τυχαίνει να είναι και ψηφοφόρος, ερχόμαστε και κάποιοι παίρνουν αποφάσεις για το πώς θα μπορούσαμε να καταπολεμήσουμε το να βρίσκουμε λοιπόν πλαστικές συσκευασίες και άλλες συσκευασίες. Όπως είδατε στις ακτές, το μεγαλύτερη η ρύπανση προέρχεται από τα φίλτρα από τα τσιγάρα, από το υπόλοιπο από τα τσιγάρα. Λοιπόν, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Θα βρούμε τον παραγωγό, θα του πετάξουμε τον μπαλάκι, θα τον καταστήσουμε υπόχρεο και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Και το Single Use Plastics, η πρόταση που έχει για την η πρόταση οδηγίες γι' αυτό, μας φέρνει πιο πίσω από αυτό που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες, τον Μάιο του 2018, που υπάρχει η Waste Framework Directive, η οδηγία λοιπόν για τα απορρίμματα, που γράφει αυτό, που είναι το σωστό. Η πρόληψη λοιπόν για να καταπολεμήσει το littering θέλει μια κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, του καταναλωτή και των παραγωγών. Θεωρώ ότι είναι άδικο και δεν θα είναι και τελεσφόρο να καταστήσουμε μοναδικά υπεύθυνο και για τα κόστη και για τη δράση τον παραγωγό σε οποιαδήποτε μορφή. Επομένως, βεβαίως και ανακυκλώνονται τα πλαστικά και οι πλαστικές συσκευασίες και βεβαίως και ανακυκλώνονται και στη χώρα μας και υπάρχουν περιθώρια να βελτιωθούν και έχουμε καταθέσει και έχουμε συζητήσει πολλές φορές προτάσεις και με τη δημόσια διοίκηση πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Το σωστό μήνυμα είναι ότι η σωστή θέση της του απόβλητου πλαστικής συσκευασίας είναι στο σωστό κάδο ανακύκλωσης. Γιατί όταν μπει εκεί και φτάσει στο κέντρο διαλογής, θα βρει το δρόμο του. Σας ευχαριστώ πολύ. Κάνουμε επανειλημμένες συζητήσεις και με τον Υπουργό και με τον ΕΟΑΝ για το πώς μέσα στο πλαίσιο της επικοινωνίας μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα στο λαό για να μπορέσει να καταλάβει τι είναι η κυκλική οικονομία και η ανακύκλωση. Έχω θέσει τουλάχιστον τρεις φορές και στον Υπουργό και στον Πρόεδρο του ΕΟΑΝ τη δυνατότητα σε συνεργασία και με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης και Ανακύκλωσης να βάλουμε αυτό το θέμα της παιδείας και κουλτούρας καταρχήν στα σχολεία. Και επειδή στα σχολεία δεν συζητάμε για γυαλί και αλουμίνιο, συζητάμε μόνο για χαρτί και πλαστικό, το κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα να μπορέσουμε, έστω και πιλωτικά, σε κάποια σχολεία της χώρας να μπορέσουμε να βάλουμε κάδους, ειδικούς κάδους, για να μπορέσουν τα παιδιά πλέον μαζί με ένα ωραίο μάθημα ενδεχομένως εβδομαδιαίως να μπορούν να δημιουργούν μια κουλτούρα, μια παιδεία την οποία θα την πάνε και στο σπίτι τους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό κάτι τέτοιο. Και επιπλέον, επειδή το συζητήσαμε και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είχε κάνει το αντίστοιχο συνέδριο το Υπουργείο με τον ΕΟΑΝ, έγινε μια πρόταση από τον κύριο Ζαχαριάδη, που ήταν υπεύθυνος για τα σκουπίδια στη Θεσσαλονίκη. Το είχα ετοιμάσει και εγώ με ένα διαφορετικό τρόπο. Είπαμε να κάνουμε μια σύνθεση. Μπορεί σε χώρους που υπάρχουν χώροι υγειονομικού ενδιαφέροντος, καταστήματα κτλ., να μπορέσουν να μπουν κάδοι, είτε υπαίθροι, είτε υπόγειοι, οι οποίοι να λειτουργούν μέσω και με το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ενδεχομένως, με ένα τσιπάκι να είναι κλειδωμένοι και κάθε επιχειρηματίας να πηγαίνει να ρίχνει τα σκουπίδια του, ώστε να είναι πραγματική αυτή τέλος πάντων η ευθύνη του χρήστη και να μπορεί να πληρώνει τα ανάλογα ποσά, ό,τι τέλος πάντων μπορεί να προκύψει. Ευχαριστώ. Αν και νομίζω ότι ήταν περισσότερο ενδιαφέρουσες προτάσεις, κάποιες από τις οποίες ίσως κινούμαστε παράλληλα και σαν στην εταιρεία ανακύκλωση και έχουμε κάνει κάποιες δράσεις. Και γενικά θα μπορούσα να πω ότι σε όλα αυτά είμαστε και πρόθυμοι και ανοιχτοί για να το συζητήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να το πάμε παρακάτω. Για τα σχολεία υπάρχει πρόγραμμα, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και το τρέχουμε εδώ και κάποιο χρόνια. Όπως επίσης και ένα πακέτο μαθημάτων για την ανακύκλωση, το οποίο είχαμε προσφέρει στους δασκάλους και στους καθηγητές, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε και με τον ΕΟΑΝ, αν πάρει την πρωτοβουλία, αλλά αν θέλετε και με το σύνδεσμο για να δούμε πώς μπορούμε να το ενισχύσουμε ή να του δώσουμε την κατεύθυνση περισσότερο προς τα πλαστικά, γιατί ομολογώ ότι εμείς έχουμε όλη την γκάμα των συσκευασιών που ασχολούμαστε. Τώρα βέβαια με αυτά που ακούω ότι έρχονται για τα πλαστικά ίσως πρέπει να δούμε τι κάνουμε περισσότερο.
Περίπου με ένα τέτοιο τρόπο έχουμε τοποθετήσει και τους κόδωνες για το γυαλί στους, και έχουμε βάλει και κάδους για το γυαλί, επειδή ήταν το υλικό αυτό το οποίο, όπως σας είπαμε, δεν έχει επιτύχει τους στόχους. Συνεργαζόμαστε με 20.000 επιχειρήσεις. Δεν είναι τόσο εύκολο να πείσουμε τον κλάδο χορέκα, που λέμε έτσι, να στις 3-4 η ώρα το πρωί, εκείνος που έχει την ευθύνη της πίσω πόρτα της κουζίνας, να βάλει το σωστό υλικό στο σωστό κάδο. Όλοι έχουμε, ελπίζω να εξακολουθεί να μπορούμε να χρηματοδοτούμε την σαββατιάτικη επίσκεψη στην ταβέρνα. Βλέπεις πολλές φορές, το σηκώνει όλο το τραπεζομάντιλο, παίρνει όλα μαζί για τα αποφάγια και τα μπουκάλια αν υπάρχουν εκεί και πάει και τα πετάει. Μία τέτοια λύση με το τσιπάκι κλπ. Ακούγεται βέβαια πιο μοντέρνα, πιο σύγχρονη, θα μπορούσε να βοηθήσει, όπως υπάρχουν και άλλες προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, είναι κομβικός ο ρόλος των Δήμων στον έλεγχο καταρχήν και σε μια πειθό προς τα καταστήματα. Ένας επόπτης του Δήμου μπορεί να δει ότι στα σκουπίδια του καταστήματος υπάρχει πλαστική συσκευασία ή άλλη συσκευασία. Άρα να αφήσει μια κίτρινη κάρτα και να πει «κακώς το έχεις αυτό το υλικό εδώ», θα έπρεπε να πάει στον κάδο που τον έχεις. Μια μεγάλη συζήτηση να την κάνουμε και ευχαρίστω σε κάποιο άλλο όποτε θέλετε, γιατί θα με αφήσετε, θα μιλάω πολύ. Είμαστε ανοιχτοί πάντως στις προτάσεις και στην συνεργασία και μάλλον πρέπει να δούμε με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα πώς μπορούμε να το πετύχουμε.